Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η Evros.gr. Βρισκόμαστε στα γραφεία μας στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης και έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογικό mode, αφού σήμερα φιλοξενούμε την κυρία Φωτεινή Κουτσιβελάκη, την υπεύθυνη επικοινωνίας της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ, με επικεφαλής τον Παύλο Μιχαηλίδη και φυσικά υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο. Η Φωτεινή λοιπόν θα μας μιλήσει αφενός για την υποψηφιότητά της και αφετέρου για τις σημαντικότερες θέσεις της παράταξης και το πρόγραμμα το οποίο την έκανε να επιλέξει το συγκεκριμένο συνδυασμό για την επερχόμενη αυτοδιοικητική της μάχη. Φωτεινή, καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε με λίγα λόγια για τον εαυτό σου και με το κίνητρο που είχες εσύ προσωπικά σαν νέα εργαζόμενη και μητέρα στην Αλεξανδρούπολη για να εμπλακείς στα κοινά της πόλης μας. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω λίγο συστήνοντας τον εαυτό μου. Να σας αναφέρω ότι εργαζόμουν για 14 χρόνια στον τραπεζικό χώρο ως στέλεχος. Και πλέον αποφάσισα, γιατί διαμορφώθηκαν έτσι οι συνθήκες τόσο στον επαγγελματικό μου χώρο όσο και σε προσωπικό επίπεδο, να συμμετέχω με πιο ενεργό ρόλο στα κοινά. Αναφορικά με την επιλογή μου για την παράταξη της ΑΝΑΣΑ και το πρόσωπο του κυρίου Μιχαηλίδη, έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι είναι μια ανεξάρτητη πολιτικά παράταξη και φυσικά ο ίδιος ο κύριος Μιχαηλίδης, του οποίου την δράση παρακολουθούσα τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτός που είναι ενεργός στην αντιπολίτευση, συγγνώμη, όλα αυτά τα χρόνια και πάντα με προτάσεις και δεσμεύσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων. Φωτεινή, βρισκόμαστε τώρα τον Σεπτέμβριο του 2019. Έχεις εκλεγεί και είσαι Δημοτική Σύμβουλος και είναι η πρώτη σου συνεδρίαση με τον καινούριο σου θεσμικό ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου αυτή τη θέση και ποια είναι τα ζητήματα τα οποία για σένα αποτελούν προτεραιότητες για το αύριο της Αλεξανδρούπολης. Είτε αυτό λέγεται καθημερινότητα, είτε λέγεται μεγάλα έργα, είτε λέγεται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις των πολιτών προς στοχεύσεις για τους οικισμούς. Αυτό που εμείς θέλουμε σίγουρα είναι να έχουμε επαφή με τους συμπολίτες μας, ούτως ώστε να μας μεταφέρουν τα προβλήματα που βιώνουν καθημερινά και το τι θα θέλανε να αλλάξουν στο Δήμο μας. Από το δικό μου κομμάτι, αναφορικά μάλλον με το δικό μου κομμάτι, αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι να διοικηθεί σωστά ο Δήμος, να υπάρξουν δηλαδή οι κατάλληλοι άνθρωποι στις ανάλογες θέσεις. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα, επειδή οι ανάγκες για επενδύσεις είναι πάρα πολλές στον Δήμο μας, να μην χαθεί κάποιο ευρωπαϊκό κονδύλιο, το οποίο είναι πολύτιμο, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ανάπτυξης, που είναι και τα γενικότερα θέλω μας. Mm-hmm. Αναφορικά με την καθημερινότητα τώρα, σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθεί το θέμα της καθαριότητας, που έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα και είναι ένα από τα δύσκολα θέματα του Δήμου μας. Και επίσης, αυτό που θα θέλαμε είναι να δούμε λίγο πώς μπορούν να γίνουν κάποιες πιο προηγμένες υπηρεσίες προς τους συνδημότες μας, όσο αφορά το θέμα της προσβασιμότητας προς το Δήμο, για να λαμβάνουμε και το χτύπο των πολιτών μας. Φωτεινή, επειδή αναφέρθηκε στις επενδύσεις, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη διάφορα έργα στην Αλεξανδρούπολη, είτε σε αρχικό στάδιο, είτε στη διαδικασία, η διαδικασία της εκτέλεσης να έχει ήδη ξεκινήσει. Και αναφέρομαι και σε έργα όπως είναι τα σχολεία, διάφορα πράγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα, αλλά και σε μεγαλύτερου επενδυτικού ενδιαφέροντος, παραδείγματος χάρη ο αγωγός IGB, LNG κλπ. Το γεωθερμικό πεδίο, οτιδήποτε έχει να κάνει τέλος πάντων με κάτι το οποίο ξεπερνά τα όρια της Αλεξανδρούπολης. Και επειδή αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις, πώς θεωρείς ότι θα έπρεπε να γίνει η διαχείριση αυτών των έργων, τα οποία είναι πολύ μεγάλα για την Αλεξανδρούπολη, αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι υπάρχει ήδη μεγάλη απορρόφηση κονδυλίων στο Δήμο μας. Ναι, θα έπρεπε ίσως ένα σημαντικό θέμα που μας απασχολεί είναι η διαμόρφωση του παραλιακού μετόπου. Όπως γνωρίζετε, τέλος πάντων, δεν έχει γίνει κάποια η νομιμοποίηση του τοιχείου στην στροφή του Εγνατία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μείνει εκτός του έργου της ανάπλασης. Από εκεί και πέρα, η δική μας θέση είναι ότι θα έπρεπε η συγκεκριμένη επένδυση να δοθεί σε κάποια εξειδικευμένη εταιρεία που είναι για τη διαμόρφωση των τοπίων των πόλεων και όχι να εκποιηθούν οι μελέτες από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Λοιπόν, και για να κλείσουμε, θα ήθελα να μας πεις και λίγα λόγια για την απόψινή σας εκδήλωση, η οποία αφορά τον πρωτογενή τομέα και συγκεκριμένα τους αλληλείς, η οποία διοργανώνεται απόψε το απόγευμα στο Επιμελητήριο Εύρου. Θα βρίσκεσαι εκεί, είσαι υπεύθυνη επικοινωνίας. Θα ήθελα να μας πεις με ποια αφορμή, αν θέλεις, αποφασίσατε να σκύψετε συγκεκριμένα πάνω από τις ανάγκες των αλλιέων και τι θα παρακολουθήσει ο κόσμος στη σημερινή εκδήλωση. Στη σημερινή εκδήλωση, καταρχήν, να καλέσουμε τον κόσμο να πούμε ότι το θέμα είναι το παρόν και το μέλλον του Θρακικού Πελάγους και η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 η ώρα στο Εμπορικό Επιμελητήριο. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι θέματα αλλίας, για την πλατφόρμα του LNG και επίσης για την διαχείριση και την ανάπτυξη του λιμανιού. Είναι έργα τα οποία θα αλλάξουν όλο το προφίλ, εφόσον τέλος πάντων προχωρήσουν αυτές οι επενδύσεις, θα αλλάξει όλο το προφίλ της πόλης μας και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον τόπο μας. Ποιοι θα είναι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη εκδήλωση? Ναι, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κύριος Παπανικολόπουλος, υπονάβραχος λιμενικού σώματος εν αποστρατεία, καθώς και ο κύριος Κουτράκης, είναι καλεσμένος μας από την γειτονική Καβάλα, ο οποίος είναι ιχθυολόγος βιολόγος. Φωτεινή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλό προεκλογικό αγώνα και κατά τη διάρκεια του οποίου φυσικά θα ξανασυναντηθούμε και θα τα ξαναπούμε. Αυτά λοιπόν από εμάς, κυρίες και κύριοι, για το υπόλοιπο ρεπορτάζ του Εύρου ή εύρος.gr. Προς το παρόν, γεια σας.